Συναδέλφοι, συνάδελφοι, το εργατικό κέντρο Λαμίας και τα σωματεία του χαιρετίζουμε αυτή τη λαοθάλασσα, αυτό το μεγάλο αγωνιστικό ποτάμι. Είμαστε εδώ και όπου χρειαστεί κομμάτι αυτής της μεγάλης αλληλεγγύης που έχει πάρει σάρκα και οστά παράλληλα με τη γιγάντωση αυτού του τιτάνιου αγώνα των εργατών της ΛΑΡΚΟ. Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ ανέδειξαν ότι ο ρηκτός πλούτος της ΛΑΡΚΟ μπορεί να θρέψει χιλιάδες, εκατοντάδες εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, να είναι πηγή ευτυχίας και όχι συμφοράς. Στην πορεία όλου αυτού του αγώνα, οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ αντιμετώπισαν τη συγκοφαντία και τον πόλεμο. Τώρα όμως είναι όρθιοι και δυνατοί. Μέχρι πότε όμως, μέχρι να τραγουδάμε όλοι μαζί «Ξεπάγωσε τζιμινιέρα» και μέσα από την πύλη οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ νικήσανε. Σήμερα, μέρα πανελλαδικής απεργίας, συνεχίζουμε να παλεύουμε οργανωμένα για συλλογικές συμβάσεις, αύξηση στους μισθούς, άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, να έχουμε δουλειά με δικαιώματα, να έχει ζωή ο τόπος μας χωρίς τη σπάθα του πολέμου. Απαιτούμε τώρα την άμεση απεμπλοκή της χώρας από κάθε υπεραλληστικό πόλεμο. Ανάπτυξη ζητάμε σε όφελος των εργαζομένων και του λαού της περιοχής συνολικότερα, και όχι ανάπτυξη που να σκοτώνει τη ζωή μας μεταφορικά και κυριολεκτικά. Είμαστε εδώ ο ένας δίπλα στον άλλον. Λείπει βέβαια σε εισαγωγικά το εργατικό κέντρο περιφερειακής ενότητας που λείπει όλα αυτά τα χρόνια από τους αγώνες και από τον αγώνα της ΛΑΡΚΟ. Και πότε, ειδικά σήμερα που δουλειάζει η απεργιακή μας συγκέντρωση εδώ τον τόπο της Λάριμνας, που εκατοντάδες εργατών λαού απ' άκρη σ' άκρη μαζευτήκαμε εδώ, σε αυτό τον ιστορικό τόπο, σε αυτό τον εμβληματικό αγώνα. Το Εργατικό Κέντρο Περιφερειακής Ενότητας πάει βόλτα στην Αθήνα σήμερα στη συγκέντρωση της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ, μακριά από τα προβλήματα, από την οργάνωση των εργατών, από τον αγώνα, από τη διεκδίκηση. Είναι απέναντι με τη στάση τους σε αυτόν τον εμβληματικό αγώνα των εργατών της ΛΑΡΚΟ, αλλά και από κάθε αγώνα. Ούτε στα Τέμπη δεν φάνηκαν σε τόσες κινητοποιήσεις. Γιατί είναι η γραμμή του συμβιβασμού, της υποταγής. Είναι μηχανισμός αναπαραγωγής αντιπροσώπων που εκλέγει συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες στη ΓΕΣΕ για να βάζουν πλάτη, να περνάνε όλες οι αντιλαϊκές πολιτικές. Όμως, συναδέλφοι και συνάδελφοι, αυτός ο τεράστιος αγώνας των εργατών της ΛΑΡΚΟ, παρά τις δυσκολίες, δείχνει ότι μπορούμε να στριμώξουμε την κυβέρνηση, μπορούμε να την κάνουμε να κάνει πίσω όπως και σε κάθε χώρο δουλειάς τους εργοδότες. Το πείραμα της ιδιωτικοποίησης της ΛΑΡΚΟ απέτυχε, χρεοκόπησε, γιατί δεν μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα των εργαζομένων και του λαού. Δεν μπορούν γιατί βάζουν πάνω απ' όλα τα κέρδη του επενδυτή. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, κανείς δεν θα μείνει με σκυμμένο το κεφάλι. Συνεχίζουμε. Επόμενος αγωνιστικός σταθμός να είναι η 1η Μάη. Τη Μεγάλη Τετάρτη, 1η Μαΐου, να απεργήσουμε. Είναι μέρα μνήμης. Να δώσουμε τη μάχη για αυτή την απεργία, γιατί είναι μέρα μνήμης, γιορτής της παγκόσμιας εργατικής τάξης που είναι βαμμένη με αίμα και αγώνες και θυσίες. Όλοι λοιπόν να παλέψουμε για την απεργία για άλλη μια φορά και την απεργιακή συγκέντρωση. Συνεχίζουμε, συναδέλφοι και συνάδελφοι, με ψηλά το κεφάλι, με πίστη στο δίκαιο, τις δυνάμεις μας, μαζί, εδώ στη ΛΑΡΚΟ, αλλά και όπου χρειαστεί μέχρι τη νίκη, μέχρι το καμίνι να καπνίσει, η ζωή να προχωρήσει, ο εργάτης να νικήσει. Συνεχίζουμε δυνατά, αποφασιστικά, ασταμάτητα, μέχρι τη νίκη.